Σε προορισμό πολλών αστέρων έχει εξελιχθεί η Κρήτη, όπου την τελευταία μόνο διετία και εν μέσω κρίσης έχουν δημιουργηθεί 6 νέες υπερπολιτελείς ξενοδοχειακές μονάδες σε Γεωργιούπολη, Χανιά και Χερσόνησο, ενώ την ίδια ώρα άλλα 4 ξενοδοχεία έχουν ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί σε πεντάστερα. Οι επενδύσεις συνεχίζονται και το νησί πρόκειται να αποκτήσει και άλλες πεντάστερες ξενοδοχειακές μονάδες. Τον Οκτώβριο ξεκινούν οι εργασίες ανακαίνησης γνωστού πεντάστερου ξενοδοχείου στον Άγιο Νικόλαο, ώστε να ολοκληρωθεί η αλλαγή του μπραντ του ξενοδοχείου. Ενώ η TUI το 2019 πρόκειται να λειτουργήσει ξενοδοχείο στην Ελούντα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια δυναμική 4.000 κλινών. Επίσης, έχουμε εκατοντάδες βίλες που έχουν ζητήσει από τον ΕΟΤ άδειες για τουριστική χρήση, οι οποίες εγκρίθηκαν και προσελκύουν κόσμο. Αφού μόνο τουρισμό έχουμε εδώ πέρα. Όσο πιο πολύ τους προσέχουμε, τόσο πολύ θα έρχονται εδώ πέρα. Θετικό βέβαια είναι. Έτσι δεν είναι. Οπωσδήποτε που υπάρχει τουρισμός, υπάρχει κίνηση, υπάρχει και αφήνει και χρήμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην Κρήτη προχωρά ο σχεδιασμός νέου πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Ιεράπετρα. Παράλληλα, πληροφορίες θέλουν νέο πεντάστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα δυτικά της πόλης των Χανίων. Στην ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων στη Γεωργιούπολη προχωράει επίσης γνωστή ξενοδοχειακή αλυσίδα. Αρκετές επενδύσεις θα γίνουν τα επόμενα χρόνια στην Κρήτη, όπως έγιναν και τα τελευταία 2 χρόνια, αρκετά πεντάστερα ξενοδοχεία. Είναι καλό να γίνονται τέτοιες μονάδες, είναι πολύ καλό για την περιοχή, διότι αναβαθμίζεται ο κόσμος, αναβαθμίζεται ο τουρισμός και σίγουρα πάει τον τουρισμό μας πολύ μπροστά. Το θέμα είναι να μένουν και το σέρβις καλό, να είναι το κοινό σέρβις καλό και οι άλλες μονάδες που παραμένουν και είναι εδώ πρέπει να βαθμιστούν και να κάνουν και αυτές να φτιαχτούν έτσι ώστε όλο το πακέτο να είναι πολύ καλό το νησί μας. Κατά τη γνώμη μας και εμένα πάει καλά. Παραπέτει ο Ιταράκλειο έχει λίγο κίνηση. Εντάξει, καλά πάει η χρονιά, δεν πειράζει. Ο τουρισμός κρουαζιέρας στην Κρήτη κινείται ανωδικά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Για φέτος έχει προγραμματιστεί 184 κρουαζιερόπλοια να προσεγγίσουν το λιμάνι του Ηρακλείου, την ώρα που ο αριθμός πέρυσι ήταν 131, μια σημαντική αύξηση που σκορπά χαμόγελα αισιοδοξίας. Έχουμε 184 πλοία. Έχουμε μάλιστα, η πληρότητα είναι αρκετά ικανοποιητική, με αποτέλεσμα να έχουμε τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, να έχουμε μια αύξηση των επιβατών κρουαζιέρας της τάξης 120-150%. Άρα τα αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά και νομίζουμε ότι φέτος πραγματικά θα είναι μια καλή χρονιά κρουαζιέρα για το Ιράκ. Σαφώς είναι, αλλά απλά πρέπει ο κόσμος να έχει χρήματα για να μπορεί να ξοδεύει. Δεν αρκεί απλά για να έρχεται στο νησί μας. Πάντως για την Κρήτη είναι πάρα πολύ καλό, είναι θετικό και το νησί μας διαφημίζεται σε όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραία τα πάντα. Έχουμε ναι μεν κρουαζιέρες, έχουμε πολλούς τουρίστες, αλλά αγοραστική κίνηση σχεδόν μηδέν. Υπάρχουν και μερικοί που αφήνουν χρήματα, αλλά οι περισσότεροι είναι μόνο να δούνε. Στις 21 Αυγούστου γύρω στους 6.000 επιβάτες θα καταφθάσουν στο Ηράκλειο, αφού εκείνη την ημέρα θα προσεγγίσουν την πόλη 3 μεγάλα κρουαζιερόπλοια.